Παρά το γεγονός ότι ο μέχρι πρότινος Δημοτικός Σύμβουλος της Δύναμης Πολιτών Μανώλης Χιερέτης είχε αποστείλει από τις 12 Μαρτίου την επιστολή ανεξαρτητοποίησής του στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Γρηγόρης Πασπάτης δεν ανέγνωσε την συγκεκριμένη επιστολή κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης, με τον ανεξάρτητο πλέον Δημοτικό Σύμβουλο να αφήνει αιχμές για τη στάση του Προέδρου. Μπορεί να συζητήθηκε θέμα που βρισκόταν στην ημερήσια διάταξη, ωστόσο ο Γρηγόρης Πασπάτης δεν ανέγνωσε την επιστολή του Δημοτικού Συμβούλου, ο οποίος εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα έχει διαφοροποιηθεί από τη γραμμή και την πολιτική της Δύναμης Πολιτών. Έχω στείλει επιστολή ανεξαρτητοποίησης από την προηγούμενη εβδομάδα, από τις 12 του μήνα. Το έκανα με απόλυτα θεσμικό τρόπο. Έπρεπε εχθές στην αρχή του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως ήθιστε, να αναγνωστεί από τον Πρόεδρο. Δεν έγινε. Σε δύο παρεμβάσεις μου κατά τη διάρκεια της συζήτησης, στην πρώτη μου παρέμβαση, πριν να μιλήσω, μου φώναξε «Ναι, το ξέρω, θα το κάνω». Στη δεύτερη μου παρέμβαση μου προέβαλε ότι περιμένω να μπούμε στα εντός ημερησίας. Εντός ημερησίας όμως είχαμε συζητήσει και ένα θέμα που ήταν διαμαρτυρία. Ο Μανώλης Χιερέτης διερωτάται για ποιο λόγο ο Γρηγόρης Πασπάτης αγνόησε την επιστολή της ανεξαρτητοποίησής του και αφήνει αιχμές και για τον τρόπο που ιεραρχεί το Προεδρείο τα θέματα. Άρα δεν ξέρω αν εξυπηρετεί κάποια σκοπιμότητα, δεν ξέρω με ποιο τρόπο ιεραρχεί τα θέματα το Προεδρείο. Και τελικά δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν έγινε η ανάγνωση. Μέσα από την επιστολή, ο ανεξάρτητος πλέον Δημοτικός Σύμβουλος ασκεί δρυμία κριτική κατά της Δημοτικής Αρχής, της οποίας πλέον δεν αποτελεί μέλος, καθώς όπως επισημαίνει η Δύναμη Πολιτών δεν έχει δώσει λύση σε προβλήματα καθημερινότητας. Η Δημοτική Αρχή εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα έχει απολέσει το βηματισμό της, έχει σταματήσει στην ουσία να δρομολογεί τις εξελίξεις και μόνο να τις ακολουθεί. Δεν έχει δημιουργήσει όραμα ή και σχεδιασμό βραχυπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο και σε καμία περίπτωση η καθημερινότητα του Δημότη δεν έχει γίνει καλύτερη. Σχολιάζοντας τώρα το σκηνικό αλαλούμ που κυριάρχησε στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο, ο Μανώλης Χιερέτης δήλωσε ότι η Δημοτική Αρχή απέχει από την κοινωνία. Εχθές είχαμε έναρξη Δημοτικού Συμβουλίου στις 6 ώρα και διακοπή γύρω στις 12, χωρίς να καταφέρουμε να μπούμε στη ημερήσια διάταξη. Συζητούσαμε από τις 6 μέχρι τις 12 διαμαρτυρίες πολιτών για θέματα που θα έπρεπε να έχουν βρεθεί οι λύσεις τους πριν να έρθουν και όχι να έρχονται οι άνθρωποι, οι κάτοικοι της κάθε περιοχής για να διαμαρτύρονται. Αυτό δείχνει, όπως είπα και στην τοποθέτησή μου στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι η Δημοτική Αρχή απέχει πάρα πολύ από την κοινωνία και δείχνει να μην την ενδιαφέρει καθόλου η κοινωνία.